Καλή σας μέρα. Σήμερα παρουσιάζουμε με πολύ μεγάλη χαρά τη νέα παραγωγή του συλλόγου μας, του Κύκλου Θεάτρου Θεατροποιή Ηχείου. Πρόκειται για το έργο για το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου, το «Μάνα, μητέρα, μαμά». Είναι ένα έργο που παραδόξως, δεν ξέρω το λόγο, έχει να παιχτεί στοιχείο κοντά ή και περισσότερο από 40 χρόνια. Εδώ θα ήθελα να πω κάτι πολύ προσωπικό. Έχω μια προσωπική εμπλοκή με το συγκεκριμένο έργο, μιας και είναι το πρώτο έργο στο οποίο έπαιξα πρώτη φορά ως μαθητής δεύτερη τάξη Γενικού Λυκείου Βροντάδου 1982-83. Φαντάζεστε λοιπόν τη συγκίνησή μου όταν μετά από 40 χρόνια συναντάω ξανά στη σκηνή το Σωτηράκι, τον ήρωα που υποδιόμουν τότε και τώρα έχω την πολύ μεγάλη ευθύνη, τη χαρά και την τιμή να τον συναντήσω πάλι. Και φυσικά όλη την παρέα, όλη τη διανομή του «Μάνα, μητέρα, μαμά». Όπως καταλαβαίνετε είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά του συλλόγου, τους ηθοποιούς μας, οι οποίοι μου έδωσαν την ευκαιρία, στήριξαν αυτό το όνειρο για να έχουμε ξανά στη σκηνή το έργο αυτό. Πρόκειται, όπως είπα, για ένα αριστούργημα, ένα μνημειώδες έργο, σταθμό στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου, νεοελληνικός ρεαλισμός, αποτύπωση της κοινωνίας της δεκαετίας του 70 με 80, είναι τέλειες της δεκαετίας του 70 γραμμένο το έργο, η ελληνική αστική τάξη, οι ανησυχίες, τα κόμπλεξ, τα προβλήματά της, παρουσιάζονται πολύ γλαφυρά, πολύ ρεαλιστικά μέσα από το έργο του Διαλεγμένου που έχουν γραφτεί άπειρες κριτικές και μπορείτε να τις δείτε, να τις μελετήσετε για να καταλάβετε για τι έργο μιλάμε. Θα ήθελα να πω ότι το έργο αυτό παρουσιάζει μια ιδιομορφία όσον αφορά την απόδοση των καταστάσεων και των ηρώων του. Το βάλαμε στην αφίσα μας κατάλληλο για άνω των 16. Αυτό συμβαίνει γιατί το έργο έχει αρκετά λόγια άσχημα, έχει βρεολόγιο που όμως ο Διαλεγμένος στο έργο του δεν το βάζει ούτε για να προκαλέσει, ούτε για να βρήσει, ούτε για να προκαλέσει φτηνό γέλιο κλπ. Είναι ένα εργαλείο, όπως λένε οι ειδικοί κριτικοί, για να αποτυπώσει άριστα τους χαρακτήρες, την κοινωνία και να αποδώσει με ρεαλισμό όλο αυτό που συμβαίνει στο σπίτι της Κυραφώτο, της Γριάς, δηλαδή η ηρωίδας του έργου, που τα παιδιά της θέλουν να τη βάλουν στο γυροκομείο. Αυτό το έργο παρουσιάζουμε, το διαλέξαμε γιατί αποτυπώνει ακόμα και σήμερα άριστα, ανάγλυφα την ελληνική κοινωνία με θέματα που μας αφορούν όλους. Ένα πολύ δύσκολο έργο, πάρα πολύ δύσκολο έργο. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια που έχουν καταβάλει τα παιδιά για να αποδώσουν σωστά αυτό το έργο. Το έργο έχει έντονα κωμικά στοιχεία. Είναι μια μαύρη κωμωδία που έχει πολύ έντονα κωμικά στοιχεία τα οποία εμείς φροντίσαμε να αναδείξουμε και η προσέγγιση δική μας είναι περισσότερο προς το ανάλαφρο του θέματος, προς το πιο έτσι κωμικό, στο πιο ευχάριστο στοιχείο που μπορεί κάποιος να κρατήσει από τέτοιες καταστάσεις, χωρίς όμως βεβαίως να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του έργου, τα μηνύματα και η ουσία του. Το κείμενο το σεβαστήκαμε απόλυτα και καταθέτουμε στο χιακό κοινό την προσπάθειά μας. Η παράσταση θα είναι στις 11 και 12 Μαΐου στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου στις 8 το βράδυ. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Είμαι η Φρίντα Παλαβίδη. Εγώ παίζω την μαμά, την Κυραφώτο. Ένας ρόλος που πολύ τον αγάπησα, έχω να σας πω. Είναι μια φιγούρα μητριαρχική. Νομίζω ότι αντιπροσωπεύει πλήρως τη δεκαετία του 70 και του 80. Κομική, αλλά και τραγική ταυτόχρονα. Περάσαμε και περνάμε πάρα πολύ ωραία στις πρόβες του έργου. Γελάμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε και εύχομαι κι εγώ να περάσετε κι εσείς το ίδιο όμορφα όταν θα μας δείτε το Σάββατο και την Κυριακή. Αυτά από μένα. Εγώ είμαι η Ρένα Ιφλατσούση. Υποδίωμαι στο έργο την νύφη της Κυραφώτος. Χαροκαμένη είναι από την πεθερά της. Τραβάει τα πάνδυνα. Είναι ένας κόντρα ρόλος για μένα. Δεν έτυχε στο παρελθόν να παίξω κάτι τόσο δύσκολο. Θεωρώ ότι και αυτή είναι και η μαγεία και η πρόκληση. Υπό τις οδηγίες του σκηνοθέτη, με αρκετή δουλειά, νομίζω ότι θα τα καταφέρω.
Θα συμφωνήσω με τη Φρίντα, περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Όσο μας δυσκόλεψε, τόσο μας γοήτευσε και ελπίζουμε να το δείτε κι εσείς επί σκηνής. Ευχαριστώ. Είμαι η Ευαγγελία Μπιλιράκη. Συμμετέχω σε αυτή την παραγωγή του κύκλου θεάτρου θεατροποιών Χίου. Είναι μια εξαιρετική αριστουργηματική κωμωδία, θα έλεγα, με έντονα, έχουμε τονίσει τα κωμικά στοιχεία, όπου περιγράφονται 5 διαφορετικοί χαρακτήρες, και θεωρώ ότι παρόλο που το έργο απέχει 45 χρόνια περίπου από τη σημερινή κοινωνία, οι καταστάσεις και όλα τα δρόμενα δεν απέχουν πολύ από διάφορες καταστάσεις που εκτυλίσσονται στις σημερινές ελληνικές οικογένειες. Υποδύομαι το ρόλο της ευνοούμενης μέλουσας νύφης της Μπέμπας, όπου η κυραφώτο μας τελικά καταφέρνει και μας διαχειρίζεται όλους με τον ιδιαίτερο δικό της και ξεχωριστό τρόπο τελικά. Το κλίμα, όπως προαναφέρθηκαν και τα υπόλοιπα παιδιά, είναι καταπληκτικό, εντάξει. Θα ήθελα να κλείσω και να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλες τις μάνες, μητέρες και μανούλες, όχι μόνο της κοιλιάς αλλά και της καρδιάς. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ο Θέμης ο Κολιάρος. Είμαι το νεότερο μέλος της παρέας. Είναι η πρώτη φορά που παίζω κάποιο έργο έτσι πιο μεγάλο και πιο δύσκολο. Εγώ παριστάνω παίζω τον Μεμά. Ο Μεμάς είναι ο μικρός γιος της οικογένειας, ο καλός γιος της οικογένειας, ο οποίος ζει μαζί με τη Βαρβάρα, τη γυναίκα μου, και την μαμά στο ίδιο σπίτι, και ο οποίος έχει δύο βασικά μειονεκτήματα. Το ένα μειονέκτημα, ότι δεν έγινε αυτό που ονειρευόταν η μαμά του, έτσι, θεωρώντας ότι η Βαρβάρα φταίει για όλα. Και το δεύτερο μειονέκτημα, ότι δεν έχω παιδιά, δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε παιδιά, με αποτέλεσμα να είμαστε λίγο πολύ αυτοί που δέχονται την μεγάλη πίεση, μεγαλύτερη βέβαια η γυναίκα μου και μικρότερη εμένα. Είναι ένας ρόλος που με παραξένεψε στην αρχή, παρόλο που μοιάζει αρκετά με κάποια στοιχεία της ζωής μου που έχω περάσει, μου θυμίζουν πάρα πολλές φορές δικιά μου βιώματα αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι θα το δώσουμε με τον καλύτερο τρόπο και πιστεύω ότι ο κόσμος θα ευχαριστηθεί, θα περάσουν και τα μηνύματα, αλλά και θα χαρεί και θα διασκεδάσει. Εγώ και εγώ δύο λόγια για το Σωτηράκι, για τον ήρωα που υποδίωμαι. Είναι ένας χαρακτήρας, τολμώ να πω, ο αγαπημένος του διαλεγμένου. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο διαλεγμένος, όσες φορές τόλμησε να παίξει, διάλεξε αυτόν τον ήρωά του. Και τελευταία, μάλιστα πολύ πρόσφατα, τον είδαμε ξανά στην σκηνή. Ο Σωτηράκης είναι ένας μάγκας, φαλοκράτης, μάγκας μιας άλλης εποχής. Το κωμικό στοιχείο του διαλεγμένου τονίζεται ιδιαίτερα από τους ρόλους του Σωτηράκη και της Μπέμπας. Ωστόσο, υπάρχουν πολύ έντονες κωμικές αναφορές και στον χαρακτήρα, αλλά και στην ταυτότητα της γριάς και στα λεγόμενά της ατάκες, όταν έχει την επικοινωνία με τη Βαρβάρα, αλλά και μετά με τον Μεμά. Όλο το έργο αποπνέει έτσι έναν αέρα ευχάριστη ατμόσφαιρας και κωμικό, θα έλεγα, της κοινωνίας εκείνης. Είναι πραγματικά ένας ύμνος στην ελληνική οικογένεια και σε όλα αυτά που την απασχολούν. Το ανέφερε η Ευαγγελία προηγουμένως, να το πω και εγώ, συμπίπτει η παράστασή μας με το Σαββατοκύριακο που είναι η γιορτή της μητέρας. Την παράσταση του Σαββάτου, λοιπόν, που ξημερώνει Κυριακή, αλλά φυσικά και της Κυριακής, θα την αφιερώσουμε σε όλες τις μανούλες, το πιο αξιολάτρευτο, το πιο πλούσιο, το πιο όμορφο, το πιο γλυκό πλάσμα αυτού του κόσμου. Αυτά για την παράστασή μας. Ξαναλέω, 11 και 12 Μαΐου, 8 το βράδυ, στο Μύριο Πνευματικό Κέντρο. Η παράσταση είναι περίπου 2 ώρες. Και όπως είπαμε, είναι κατάλληλη μόνο για άτομα άνω των 16 ετών.